Να φτιάξουμε σήμερα πενιλί. Έχω φτιάξει τα πενιλί, είναι εδώ έτοιμα. Πρέπει να βγάλω, να βάλω από πάνω τα αυγά, ναι, για να τα ψήσουμε στο φούρνο. Βάλε. Πρέπει να γίνει αυτό τώρα για να προλάβουμε να... Βάλε αυγουλάκι. Ωραία. Μη φοβάσαι. Και θα μου λες παράλληλα τι κάνεις, αν είσαι καλά, I missed you so much, τι να κάνω χωρίς εσένα και όλα αυτά. Λοιπόν, ναι, μου έλειψες πάρα πολύ. Ψεύδετα, συστόλος. Έχουμε ψήσει τα πενιλί εδώ. Να πάρουν χρώμα, να ξεροψηθούν, να λιώσουν λίγο τα τυριά. Και βάζουμε από πάνω δύο αυγά στο καθένα. Δεν μας νοιάζει το αυγό να μην σπάσει ο κρόκος, να μην πέσει. Θα το σερβίρουμε όπως είναι μαζί με τη λαδόκολα. Ρουστίκ. Ναι, πιο ρουστίκ, το γουρουνιά. Πες το πώς θες. Τέλεια. Yeah. Ωραία ιδέα μου το πενιλί. Μαμά μου έκανε όταν ήταν μικρή, τώρα πια έχει βαρεθεί, δεν κάνει τίποτα. Αλλά όταν έκανε ήταν πολύ νόστιμο. Μάλλον σου έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, θέλω να σου πω. Ναι, που τρώω φακές θα μου πεις πάλι. Γιατί, ναι, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Και δύο μέτρα βγήκες και όμορφη που βγήκες και φακές έτρωγες. Και έξυπνη πάλι δεν με είπε. Τι θα κάνω να με λες έξυπνη. Έξυπνη, αυτό εννοείται, ρε, φαίνεται. Έξυπνη. Έλα, πλάκα κάνω. Λοιπόν, βάλε μέσα. Έχουμε το φούρνο στου 220 με 230 βαθμού για να ψήσουμε τα πενιλί και εκεί θα συνεχίσουμε να ψήσουμε τα αυγά. Αν θέλετε το αυγό να κρατάει λίγο κρόκο, το αφήνουμε. Αν θέλετε να ψηθεί καλά. Είναι θέμα δικό σας. Ωραία. Πάμε στο φούρνο. Παραμένει μέσα. Έγινε αυτή η προσθήκη για να μην λέω ότι μιλάω πολύ και μετά δεν του φτάνει ο χρόνος να φτιάξει όσα θέλει. Ευάκι και τα πενιλί και εσύ. Α, βλέπω προσελκύουν κόσμο, ε. Νωρίς. Προχθές που είχαμε κάτι άλλο, δεν πάτησε άνθρωπος. Τι είχες? Δεν θυμάμαι, αλλά δεν πάτησε άνθρωπος. Ανάλογα τι φτιάχνεις, ρε Θεμάκο. Τώρα πρέπει να πιάνεις όλα τα γούστα. Έτσι είναι. Θα συμβάλλουμε και σωστά. Παρακαλώ, ποιο άνοιξε το ακουστικό, τι θέλει να πει. Θέλει να πει κάτι. Όχι, τέλεια. Θα παρακολουθούμε γενικά να μην καούνε, να μην ψηθεί πάρα πολύ το αυγό και πάμε να δούμε τι θα φτιάξουμε σήμερα. Λέμε τα υλικά μας τώρα. Τα λέμε. Ωραία, ξεκινάμε. Αλευράκι. Δεν ξέρω αν έχει βάλει κάτι άλλο ή το συνηθίζει αυτό μέσα. Και λοιπόν, είναι τα υλικά για το πενιλί, τα οποία έχουν μέσα αλεύρι, μαγιά, αλάτι και ζάχαρη. Το πάω εγώ, το είπα. Πάει, τα βάζει μέσα και νομίζω ότι εγώ μείνω στα νύχια μου. Βουτυράκι. Εδώ έχουμε τυράκι, σάλτσα ντομάτα, να το δω. Είναι κέτσαπ. Κέτσαπ, ναι. Ολότελα. Ελαιόλαδο. Τέρμα. Είναι ωραία. Κυλικείο. Σχολείο σήμερα. Σχολείο, τέρμα. Το νεράκι. Το νερό για το ζυμάρι. Παντσέτα. Πανσέτα καπνιστή. Γιατί έτσι μιλάνε στην Ιταλία. Ωραία. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ελαιόλαδο είπες. Ναι, ελαιόλαδο. Αυτά εδώ. Από και τα αυγά τα οποία τα βάλαμε μέσα. Και δεν έχουμε πια αυγά. Πάπα, τα αυγά. Τελειώσανε. Αλλά είναι για καλό σκοπό. Ωραία. Οπότε, να σηκώσω μανίκια για δικά φτωγάδα. Θα σηκώσω. Λοιπόν, θα κάνουμε τελικά για το πενιλί. Θα φτιάξουμε τη ζύμη για το πενιλί. Είναι μια πολύ εύκολη συνταγή. Όλα τελικά μαζί, ανακάτεμα. Και μόλις τα ζυμώσουμε, αμέσως κάνουμε μπαλίτσες. Μια χαρά μου. Έτοιμη. Α, όντως θα το κάνω. Ναι, ναι. Εντάξει, μια χαρά. Να κάνω και κάτι, ρε Θεμάκο. Ωραία. Εξαρτάται από εσάς, αν θέλετε να κάνετε ένα πενιλί, μια ζύμη να είναι πιο νόστιμη ή μια πιο άνοστη. Δεν θα πω άνοστη. Αν θέλουμε να κάνουμε μια ωραία ζύμη και μια πολύ ωραία ζύμη. Όχι αδιάφορη, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Μπορούμε να το ζυμώσουμε αμέσως, να το αφήσουμε λίγο-λίγο να ξεκουραστεί και μετά να το ανοίξουμε και να το ψήσουμε. Το καλύτερο φυσικά είναι να ζυμώσουμε και η ζύμη να μπει στο ψυγείο μέχρι την επόμενη μέρα. Είναι ό,τι καλύτερο αυτό. Εγώ δεν χρειάζομαι άλλο νεράκι εδώ ή απλά δεν το έχω ανακατέψει σωστά. Δεν το έχεις ανακατέψει σωστά. Εντάξει. Συνεχίζω εγώ το. Ναι, ναι, ακόμα λίγο. Μέχρι να κουραστείς. Όταν αρχίσεις να κουράζεσαι. Α, θα μου κάνεις έτσι. Κάτσε ακόμα λίγο. Θα μου κάνεις ένα έτσι και θα σου πω εγώ. Α, να το ζυμώσω τώρα εγώ. Έλα, ρε, ακόμα τώρα. Συγγνώμη, εσύ τι ήρθε να κάνεις τώρα εδώ. Πες μου, παρακαλώ. Τι ήρθα να κάνω. Ποιος ήταν ο σκοπός σου για σήμερα. Ξύπνησες το πρωί και λες, ωραία, εγώ θα πάω στην εκπομπή, θα φτιάξω πενιλί. Τι θα κάνω. Ταλαιπωρήσω τη δόλια εκεί που είναι μόνη. Έφερα την ιδέα του πενιλί. Α, μάλιστα. Ναι. Έφερε την ιδέα, λέγε το πω και συγχαρητήρια, κατάλαβες. Έχω τη μεγάλη ιδέα, ρε παιδί μου. Ναι, και εσείς από κάτω. Τι μεγάλη ιδέα μας έκαψε. Ωραία. Έλα, άστο σε μένα. Αυτό ήθελα να πω, γιατί είναι και χείρι, gentleman. Λοιπόν, πρέπει να βάλω χέρι. Έβαλε η Χριστιάνα την κουτάλα. Okay, έκανε ό,τι μπόρεσε. Έκανε την πιο σκληρή δουλειά. Ναι. Πάρα πολύ γι' αυτό. Αλήμον. Βοήθησε πάρα πολύ. Και τώρα θα βάλουμε το χέρι μας μέσα. Υποστηρικτικά, να ανακατέψουμε έτσι καλά τελικά. Δεν θέλει πολύ ζύμωμα. Φανταστείτε, συνολικά θέλουμε γύρω στα 5 λεπτά. Απλά να ανακατευτεί καλά το. 5 λεπτά θέλει να ανακατεύω. Α, τι λέει. Κάνω δουλειά. Δεν σου είπα να πας μέχρι το Ηράκλειο τρέχοντας. Θα το προτιμούσα. Νομίζω θα ήμουν καλύτερη σε αυτό. Okay. Από εδώ, ξεκινήσω από τη ΒΠΕ. Ναι. Σε μία ώρα ραντεβού στα λιοντάρια. Τι πολύ, μία ώρα, πολύ είπα ή λίγο. Κάηκα μόνη μου. Ανάλογα. Αν πας τρέχοντας είναι πάρα πολύ. Αν πας περπατώντας είναι οκ. Okay. Γιατί είμαι ο Κεντέρης, με τι περιμένει δηλαδή να κάνω. Όταν λέω τρέχοντας δεν εννοώ κατοστάρι. Εννοώ ένα τέμπο, ρε παιδί. Αντοχή, όχι ταχύτητα. Εντάξει, θα το ρυθμίσω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, ακόμα λίγο. Έλα, καλό μου, τέλεια. Να μην έχει καθόλου αλεύρι δεξιά-αριστερά. Πόσο χρόνο έχουμε,
Έχεις, είναι και 45, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. 7 λεπτά. Α, 7 λεπτά, ωραία. 7. Ίσως και κάτι λιγότερο. Τέλεια. Αξιοποίησε λοιπόν, τον χρόνο. Ετοιμίζει μας. Οκ. Okay. Λοιπόν. Θέλει ξεκούραση. Ιδανικά, ναι. Θέλουμε να το ξεκουράσουμε, okay. Όπως σας είπα, ή στο ψυγείο ή αμέσως παλάκια. Mm-hmm. Εντάξει. Έχω ξεκουράσει τη ζύμη μου στο ψυγείο από χθες εγώ, γιατί θέλω να το κάνω πιο νόστιμο. Τούτη εδώ θα μείνει. Τέλεια. Και πάμε να κάνουμε μαζί τα πενιρλί. Αυτή είναι μια ζύμη που να αξιοποιούμε και με άλλο τρόπο ή ενδείκνεται μόνο για πενιρλί. Μπορεί να γίνει και ένα ωραίο ζυμάρι πίτσας. Πίτσα. Ναι, ναι. Καλά και με τα υλικά που σου φέρει μια χαρά φτιάχνω και μια πιτσούλα εγώ. Θα κόψω μια μεγάλη λαδόκολα από εδώ. Λαδόκολα, πού είναι. Ναι. Από μέσα. Λαδόκολα, να. Πώς θα την πετάξει. Τι να την πετάξω, την τζαλακώνω για να μπορεί να στηθεί. Έλα. Αλλά πού να ξέρει από αυτά τώρα. Φοβερό. Πού να ξέρει εσύ από wow. αυτά. Απαπα. Εσύ καεί στο TikTok σίγουρα. Δεν έχω χρόνο, αλλιώς αλήθεια θα χάζευα στο TikTok. Τρομερό. Λίγο πριν κοιμηθώ, όμως χαζεύω, δεν έχω ψέματα. Okay. Ανορθόδοξα λίγο τέλεια. Τέλεια, πάρα πολύ. Όχι, το κάνεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πριν βάλουμε, θα δείξω πώς θα κάνουμε το βαρκάκι αυτό να μπει μέσα για να βάλουμε τελικά. Ναι. Τα άλλα είναι έτοιμα. Οπότε θα ξεφουρλίσουμε εδώ ακριβώς, να μην χαλάσει το πλάνο. Τέλεια. Φύγε εσύ, αλλά εσύ. Ναι, φύγε εσύ και λέσαι. Ωραία. Για φέρε τα έτοιμα. Συγγνώμη, το βουλάκι ψήθηκε κιόλα. Ναι, βέβαια, να το. Πο. Αντώνη, δεν θα το δει αυτό, αλήθεια σου λέω. Ούτε σκέφτη. Κανεί σα δεν θέλει να το δει. Λοιπόν. Παραγγελίες δέχεσαι. Ναι, δέχομαι. Λοιπόν, για να προλάβουμε. Όπως βγαίνει το πενιλί καυτό από το φούρνο, θα κάνουμε κάτι το οποίο να γίνει πιο διέτης, θα έλεγα, πιο ευκολόπεπτο. Βούτυρο. Πιο... Εννοείται. Α, θα βάλει βούτυρο. Να, χαρά, συνεννοηθήκαμε έχουμε, και σήμερα. Έχουμε λιώσει βούτυρο. Ο άνθρωπος δεν έχει το θεό του. Καυτό. Καθόλου, τίποτα. Ζουμερό, ζεστό, υγρό βουτυράκι. Το οποίο θα πέσει πάνω στο πενιλί, θα το αφήσουμε να τραβήξει. Θέλουμε να πάρουμε ο καθένας από 3.000 τρανσαμινάσες. Θέλουμε να. Να σου πω κάτι. Ναι, να μην βγάλουμε τη μέρα. Δεν τρέπεσαι ούτε λίγο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είμαστε εδώ. Τέλειο. Θέλουμε εντάξει, κάνουμε πενιλί, και έτσι το βούτυρο να πάει παντού. Θέλουμε, όπως είναι τώρα, καυτό το ζυμάρι, που είναι έτσι απορροφητικό, να μπει καυτό βούτυρο, να τσουπώσει μέσα, να ρουφήξει. Να το τρώσει, να τρέχουν τα βούτυρα από το πρέπει στόμα. Πρέπει να σταματήσει να είσαι τόσο περιγραφικό. Αλήθεια. Ωραία, εδώ καλλιτέχνη είσαι. Τέλειο, ξύπνησε. Τόση ώρα που μόνη μου δεν σε νοιάζει. Στην άκρη, τέλειο. Τίποτα, όλοι παιδί με τη μαγειρική τρελαίνη. Το αυγό είναι τρομερό, έχει κρατάει εδώ λίγο. Ωραίο, και όταν το κόψει μετά. Ωραία, χαρό το. Τέλεια, πάμε στην άκρη. Ωραίο μπράντσο αυτό, να ξαναφά το βράδυ μετά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο με στη μέρα σου. Τέλεια. Και όπως θα σου πω ότι είναι πολύ καλύτερο να φας αυτό το βούτυρο παρά να πάρεις αυτές τις μπούρνες που τρώνε, που είναι τα φυτικά, τα. Ενέργεια, παιδί μου, εντάξει. Εντάξει, εδώ πέρα ο οργανισμός θα διασπάει, θα κάνει ενέργεια, δεν σου κάθεται στο μάχη. Καλά, λοιπόν. Να μην συζητήσω τώρα, ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι. Συνεχίζουμε. Έχουμε το ζυμαράκι μας εδώ και πάμε να κάνουμε μια ωραία βαρκούλα. Ανοίγουμε τη ζύμη λίγο τα χέρια μας. Ανοίγουμε τις δύο άκρες. Εντάξει. Και ξεκινάμε από τη μία γωνία και αρχίζουμε και κάνουμε έτσι μια. Πώς να το πω, ρε παιδιά. Πού έτσι εμείς που μιλάς καλά ελληνικά. Εσοχή, τι θέλεις να κάνεις. Εσοχή. Κάνουμε, βάζουμε. Πώς να το πω, φτιάχνουμε τη μία πλευρά της βαρκούλας. Τι να το πω. Εντάξει, πάει μία. Να χαρά. Πάμε και από την άλλη. Τέλεια. Σαν γόλμπουλα, ναι. Βενετίας. Και από εδώ, άλλη μία. Τέλεια. Και άλλη μία από εδώ. Κάστρο είναι. Φτιάχνουμε τις δύο γωνίες, τις στροφίζουμε λίγο. Ωραία. Ναι, τέλειο. Ωραία. Πρέπει να μπει κατευθείαν μέσα στο ταψί. Α, και τι χαλάει, ε. Μα χαρά. Τέλεια, εδώ. Και τώρα εδώ πάμε να βάλουμε τη γέμιση για να κάνουμε το πρώτο ψήσιμο. Το πρώτο ψήσιμο είναι η ζύμη μαζί με τα υλικά. Θα το βγάλουμε, να βάλουμε αυγό. Τα αυγά. Ξανά. Και μετά το βούτυρο. Πάμε. Εντάξει. Μπράβο, Στέλιο, δεν έχει φάει ακόμα. Στέλιο, μόνο εσύ με νιώθεις, ευχαριστώ. Όλοι οι υπόλοιποι τα μίλη το νερό. Στέλιος, έχει δώσει η ρέστα εδώ. Λοιπόν, βάζουμε. Μπράβο, Αντώνη μου, εδώ στη συνταγή. Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι. Ο βάζουμε ταξιδεύει. Κέτσαπ, γιατί έτσι μας αρέσει. Γιατί η κέτσαπ έχει μέσα ζάχαρη, έχει ξύδι, θα καραμελώσει και θα κάνει το πενιλί ακόμα πιο υγιεινό. Μιλάμε το πιο υγιεινό που έχει βάλει στη συνταγή το νερό. Τύπο, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το έχει πια, τι να σου πω. Ωραία. Το ξεύσει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι νερό. Βάζουμε. Κοκακόλα, έχει νερό μέσα. Νερό έχει βάλει, νερό. Λοιπόν, τέλεια. Φέτα. Φετούλα. Καπνιστή πανσέτα. Φετούλα.
Εδώ να υποθέσω κάνουμε τροποποιήσεις, τύπου αν θέλουμε λουκάνικο, ζαμπόν. Ναι, ό,τι είναι αντιγίνο. Τι να βάλω τώρα. Λαχανικά τώρα δεν βάζει. Δεν θε να το πατούλα μια περίπτωση. Δεν με καταλαβαίνει. Πολύ στέλιο μου. Όσο δεν έχει μιλήσει όλη μέρα, έχει μιλήσει αυτό το μέρο. Εντυπωσιάστηκε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Θέλετε να κάνουμε όλα ένα πενιλί. Το δούμε, το δείξουμε, θέλετε. Γιατί να μην κάνουμε. Έχει βγει και το ακουστικό αυτή. Θα σε βοηθήσω εγώ. Θα σου μιλήσουν άνωθεν τώρα να σε ενημερώσουν σχετικά. Να κάνουμε ένα πενιλί, προλαβαίνουμε. Ε. Θα απαντήσει κάποιο ή θα μείνει το αγόρι με την απορία. Κάνε πενιλί, αναλαμβάνω εγώ, έλα. Σκίζει μια λαδόκολα. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Αφού τα αφήνουμε να τραβήξει βούτυρο, τραβάει κι άλλο. Τα αφήνουμε τραβάει, τέλεια. Και όμω κάνουμε του μπαμπάδε. Ένα παραδοσιακό γλυκό που κάνουν. Τσακώνονται οι Ιταλοί με του Γάλλου. Ποιο είναι αυτό το γλυκό, ρε παιδί. Πότε θα πάμε γλυκό, ρε παιδί. Θα πίνει και του πόνι στο σιρόπι. Εμεί θα αφήνουμε να τσουπώσει το βούτυρο μέσα. Τέλεια. Πότε θε κανένα γλυκάκι. Τι θα γίνει, βα. Θα φτιάξουμε γλυκό λογικά Δευτέρα. Στον χρόνο το θέλω. Λοιπόν, τραβάμε πάλι καλά το ζυμάρι να ανοίξει. Μπορούμε να τα αφήσουμε και όπω είναι, ρε παιδί μου. Και να το πιέσουμε εδώ λίγο και να βάλουμε τη γέμιση. Αλλά θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο εντυπωσιακό. Παρουσίαστο. Ναι. Το οποίο θα δώσουμε, πώς το πούμε, θα κάνουμε μια εσωτερική. Σα αθικούλε είναι, ρε παιδί μου τώρα. Προσπαθώ κι εγώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλει να υποθεί. Αλλά να σου πω κάτι, άσε τα λόγια είναι περιτά. Η εικόνα βλέπουμε. Το παιδί δεν είναι από εδώ, δεν ξέρει να μιλάει. Δεν ξέρω τι να πω, άστα. Ωραία. Είσαι κι εσύ κουρασμένο. Τι να κάνουμε, έχει δύσκολη καθημερινότητα. Παρ' όλα αυτά όμω δεν μα αφήνει ποτέ. Παράπονο δεν έχουμε. Τέλεια, πάμε και από εδώ. Αλήθεια να λέει. Ωραία. Και φτιάχνουμε τις γονίτσες. Ναι. Και τελειώσαμε. Ωραία. Voilà. Θα βάλουμε εδώ. Τέλεια. Με αγάπη. Και πάμε να το φτιάξουμε πάνω στη λαδόκολλα. Ναι. Ναι. Φτιάξτε μόνος. Εσύ. Φτιάξτε το. Θέλεις να κόβεις ταυτόχρονα. Εγώ είμαι πιο πληθωρική μάλλον. Πω, τέλειο παιδιά. Μα μη μας το λες. Δώσε να δοκιμάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Τρέχει το βούτυρο, πώς είναι ο μπακλαβάς με το σιρόπι. Εδώ τρέχει το βούτυρο, είναι τέλειο. Παναγία μου. Ωραία. Είσαι όμως φρόνιμος σήμερα, Στέλιο. Τέλειο. Δεν έχω τίποτα να προσάψω. Δανάη, δεν έχει break τώρα. Τώρα περίμενε. Κόψεις ή έχουμε break. Να κόψω. Πρέπει να το βάλω πάνω στον μπάγκο, να το κόψω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Συγγνώμη, τι να κάνω. Έλα, θα πάω εγώ πιο εδώ για να έχεις κόψει. Ναι, έλα. Τέλεια. Έλα να συνεργαστούμε τώρα, γιατί δεν μας βλέπουν να πηγαίνουμε στη διαφημίση. Φωνάζει, Δανάη. Δεν θέλω να φωνάζει, Δανάη. Γιατί άμα φωνάζει, ξέρεις τι θα γίνει. Θα κατέβει κάτω. Όχι, μην κατέβει. Να κατέβει να δοκιμάσει. Να κατέβει να δοκιμάσει. Φοβάσαι. Ωραία. Τέλεια. Πούμε ένα μαχαίρι. Πάρε το μαχαιράκι σου. Εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Πήγα να το βρήκαμε μαχαίρι. Κόψε και έρχεσαι. Ήταν απειλητικό αυτό. Δεν ξέρω να το άκουσες. Μεταφέρω εγώ. Να δοκιμάσουμε λίγο, μισό-μισό. Τι λες. Αχ, ναι. Πώς να πω όχι. Πώς να πω όχι, Στέλιο. Μπορώ. Τα καώ πολύ, λίγο. Όχι, ρε. Ψέμα καλά. Κάτσε να το βρίξω ακόμα λίγο στο βούτυρο, γιατί δεν έχει πολύ εμένα. Ό,τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Άντρες. Βουτυράκι όμως, ε. Ναι, πολύ λίγο, πολύ λίγο. Πόπο τέλειο. Πεντανόστιμο, 10 με τόνο. Μπράβο, Θεμάκο. Μας αποζημίωσες για αυτή την Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ. Σας αγαπάμε λίγο περισσότερο σήμερα. Εμείς θα πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα γιατί θέλουμε να φάμε εδώ ακόμη περισσότερο και τα λέμε σε λίγο, εντάξει. Φιλάκια. Bye bye.